Έτσι όπως έχει καταγραφεί, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα γύρω στη μία τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί δέχτηκαν στον Πειραιά, δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα που έλεγε ότι μέσα σε ένα αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο ένα τετράποδο, ένα σκύλος εν προκειμένου, ο οποίος μάλιστα είναι σε κακή κατάσταση και αρχίζει και γαυγίζει και έχει σηκώσει την γειτονιά στο πόδι. Έφτασε το πλήρωμα του περιπολικού αρχικά στο σημείο, έφτασε και ένα δεύτερο περιπολικό και περίμεναν. Δεν μπορούσαν βέβαια να ανοίξουν το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε μία κυρία μαζί με τον γιο αλλά και τον πατέρα του εφοπλιστή. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν βεβαίως το λόγο και τους είπαν ότι θα επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τα καταγραφόμενα πάντα στο αστυνομικό δελτίο. Εκεί, όπως λένε οι αστυνομικοί στις καταθέσεις τους, πατέρας και γιος, εν προκειμένου οι δύο εφοπλιστές, αντέδρασαν και φέρονται, σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών, να χειροδίκησαν εναντίον τους. Μάλιστα, οι τέσσερις αστυνομικοί πήγαν και στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι και ελεύθερη η υπηρεσία και θα αναλάβουν υπηρεσία την επαύριο. Βέβαια, ζητήθηκαν ενισχύσεις. Συνελήφθησαν τόσο ο πατέρας εφοπλιστής, ο κύριος Λεβεντάκης, όσο και ο γιος του, αλλά και η κυρία στην οποία φέρεται να ανήκε το τετράποδο, εν προκειμένου ο σκύλος. Οι κατηγορίες για πατέρα και γιο είναι αντίσταση κατά της αρχής, ενώ για την κυρία που φέρεται και ιδιοκτήτρια του σκύλου είναι παραμέληση του τετράποδου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα η πλευρά της αστυνομίας, γιατί εσύ μας μεταφέρεις το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η πλευρά ακριβώς της αστυνομίας λέει ότι υπήρξε εκεί χειροδικία, ότι έγινε πραγματικά κάποιο περιστατικό που επειδή έγινε βαρύ περιστατικό, αλλά επειδή υπήρξε περιστατικό χειροδικίας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί. Ακριβώς. Ακριβώς οι τέσσερις πήγαν στο νοσοκομείο για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και κηρύχθηκαν και τέσσερις σήμερα υπηρεσίας. Τέσσερις κιόλας. Τις οποίες όμως τις συγγνώμη, ένα λεπτάκι, δηλαδή τέσσερις αστυνομικοί. Τα έβαλε ο Γιάννης ο Λεβεντάκης. Ο πατέρας του που είναι άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας. Και μία κοπέλα με ένα σκύλο με τέσσερις αστυνομικούς και πήγαν οι αστυνομικοί στο νοσοκομείο. Κάτι δεν μου κολλάει καλά σε αυτή την εικόνα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εκτός και αν τους δάγκωσε ο σκύλος. Συγγνώμη, αλλά επειδή η είδηση αυτή έχει και μία, αν θέλεις, μία μικρή ελαφρότητα, έτσι όπως ακούγεται τώρα ο σκύλος. Κάπως ακούγεται, εκτός και αν υπήρχαν και άλλα άτομα που συνεπλάκησαν πέραν των τριών αυτών ανθρώπων. Όχι, που συνελήφθησαν. Δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο, αναφέρεται μόνο ο πατέρας και ο γιος και η κυρία βέβαια που είχε το σκύλο, η οποία δεν νομίζω ότι ήταν δυνατόν να αντιδράσει. Αρχικά ήταν δύο αστυνομικοί και ζήτησαν και ενισχύσεις για να τους κάνουν καλά. Ούτως ή άλλως, Θεοδόση, από ό,τι μας είπες, δεν υπάρχει κατηγορία για σωματική βλάβη, άρα μάλλον δεν πρέπει για να τους χτύπησαν πολύ. Αντίσταση κατά της αρχής, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε συνέχεια αν οι αστυνομικοί καταθέσουν μηνύσεις. Αυτό θα το δούμε μέσα στην ημέρα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κατατεθεί, από όσο γνωρίζω. Δεν υπήρχε άλλο άτομο στο περιστατικό. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος για να είναι μπαμπάς ενός ανθρώπου αυτής της ηλικίας που βλέπουμε πρέπει να είναι σίγουρα γύρω στα 60 ο άνθρωπος, ο πατέρας, ο γιος και μία κυρία με ένα σκύλο έκαναν καλά στους τέσσερις αστυνομικούς και τους έστειλαν στο νοσοκομείο. Τι να πω, θα έρθει αύριο ο ίδιος ο κύριος Λεβεντάκης να μας τα πει εδώ. Ο Γιάννης, πάμε να δούμε τι μας είπε, έτσι δύο δηλώσεις μας έκανε τηλεφωνικά το πρωί. Ήταν τα παιδιά σε μια κόντρα εκεί πέρα με τους αστυνομικούς για το σκύλο και αυτά. Πήγαμε όλοι μαζί στο τμήμα και μεταφερθήκαμε ελεύθεροι. Δεν έχει κάτι. Δηλαδή, μου έχουν πάρει και δύο φίλοι μου και μου λένε τι έγινε και τι έγινε. Τώρα εμείς είμαστε στην Αυστριακή και γελάμε γιατί μας έχουν πάρει ήδη τρία τηλέφωνα. Εμείς ήμασταν μέσα στο Σέρμαρα στην Τρούπα. Και είχαμε μια κυρία, το αρχικαπετάνιο μας, το φλερτ μαζί. Την ειδοποιούν έξω ότι επειδή είχε βράσει για λίγο να μας δει ότι είναι ασκύλος και αυτά και ότι έχουν καλέσει την αστυνομία. Βγαίνει έξω, τρόμαξε η κυρία, φωνάζει τον μπαμπά έξω, πάω κι εγώ, έθελα να την πάνε αυτόφορο, έτσι της είπαν δηλαδή, θέλω να την πάνε αυτόφορο. Της λένε κανονικά αυτό που κάνατε είναι για αυτόφορο και. Βγήκαμε κι εμείς έξω, ήταν περασμένη η ώρα, εντάξει,
μάλλον θα το πούμε λίγο έτσι στα λόγια. Πήγαμε μέχρι το ελεκτικά, πήγαμε μέχρι το τμήμα. Με τους αστυνομικούς ήταν, διαπληκτιστήκατε. Ναι, αλλά όχι, δηλαδή, που με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει έγινε χαμός και αυτά, εντάξει, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα ότι κατηγορεί δημοσιογράφη και παραπληροφόρηση. Αυτά, δηλαδή, που λένε πραγματικά, και στεναχωρούν, πραγματικά, δηλαδή, εντάξει. Στο τέλος θα πούμε ότι πήγαμε και 12 χρόνια φυλακή για το σκύλο και βρέθηκαν ελεύθεροι. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα μαζεύτηκε κόσμος αυτό και δεν ήξερε κανένας τι συμβαίνει. Άρα έχει λήξει εδώ, έληξε η υπόθεση. Ναι. Και με τα παιδιά τα πήγαμε στους αστυνομικούς, είναι κοντά στην ηλικία μου. Με ξέρανε και από τη τηλεόραση, μετά με φανταστείς μου λέγανε ότι είσαι, είδαμε και το άλλο. Και όλα καλά.